Ισχυρό ενδιαφέρον για τη διεύρυνση της παρουσίας τους στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη εκδηλώνουν οι εταιρείες που ήδη συμμετέχουν στις έρευνες. Ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός Total υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή και στο οικόπεδο 8, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί στην ΕΝΗ. Ο Στεφάν Μισελ, εκ των προέδρων της εταιρείας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο για να εκδηλώσει την επιθυμία του γαλλικού ομίλου, την οποία εξετάζει θετικά η κυπριακή κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, έχουμε υποβάλει αίτηση για συμμετοχή και στο τεμάχιο 8 που ανήκει στην ΕΝΗ και ήρθαμε εδώ για να στηρίξουμε αυτό το αίτημα, το οποίο εξετάζεται από τον Υπουργό Ενέργειας. Βλέπουμε τώρα το ενδιαφέρον της γαλλικής εταιρείας να διευρύνεται και σε αυτόν το τεμάχιο. Μια εξέλιξη που τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, που ενδυναμώνει την κοινοπραξία και στο τεμάχιο 8 και που επίσης διευρύνει την παρουσία της γαλλικής εταιρείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Η γαλλική Total και η ιταλική Eni μοιράζονται τα τεμάχια 6 και 11, ενώ για το αν και με ποιο ποσοστό θα συμμετάσχει στο οικόπεδο 8 θα εξαρτηθεί εν πολλής από την επιβεβαιωτική γεώτρηση που θα λάβει η χώρα το προσεχές διάστημα.